Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Εννέα αμερικανικές βάσεις ενοχλούν την Άγκυρα. Το έχει εκφράσει και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπτα Ταγί Περτογάν πάνω από μία φορές. Σε κάθε περίπτωση πραγματικά στα τουρκικά μέσα γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες για την αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα που οι Τούρκοι αναλυτές και ειδικοί τη βλέπουν σαν εχθρική προς τη χώρα τους. Το ίδιο θεωρώ ότι το βλέπει και η τουρκική κυβέρνηση. Έτσι την ώρα που ζητούν F-16 Viper και κοίτα αναβάθμισης για τα παλαιωμένα μαχητικά F-16 Block 30 και Block 50 που διαθέτουν, την ίδια ώρα βλέπουν τους Αμερικανούς ως εχθρούς. Δύο είναι οι βάσει όμως που ενοχλούν περισσότερο την Άγκυρα. Η βάση της Αλεξανδρούπολης διότι ενισχύει πάρα πολύ με την παρουσία της εκεί τη δράση του τετάρτου σώματος στρατού, του ατσάλινου τετάρτου σώματος στρατού της Ελλάδος, το οποίο είναι πραγματικά πανίσχυρο, φέροντας μεταξύ άλλων ενδεικτικά αναφέρω Λέο Παρδίο Α6, Λέο Παρδίο Χελ, άρματα μάχη υπερσύγχρονα που δεν διαθέτει παρόμοια η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, η άλλη βάση μπορεί να ενοχλεί περισσότερο είναι τη σούδα διότι στηρίζει την Ελλάδα στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Μάλιστα, ενοχλεί την Άγκυρα, σύμφωνα με Τούρκου Αναλυτέ και τουρκικά μέσα, το γεγονό ότι η βάση αυτή επεκτείνεται και ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Εκεί θεωρώ ότι θα σταθμεύει ισχυρή μοίρα του ελληνικού στόλου, η οποία θα προστατεύει την περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, την περιοχή που θέλει να αρπάξει η με το παράνομο, παράλογο και ανύπαρκτο νομικά μνημόνιο Τουρκίας Σαράτς, το λεγόμενο καταχρηστικά και τουρκολιβικό, και φυσικά να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να πλέψει ανατολικότερα προ την Κύπρο. Το έτερο ελληνικό κράτο. Οι φρεγάτε δε Μπελαρά πριν μπουν στην Κυπριακή ΑΟΣ την ελέγχουν όλοι με τα πανίσχυρα ραντάρ Sea Fire με βεληνικέ 500 χιλιόμετρα που διαθέτουν. Μην ξεχνάτε, like και εγγραφή σε ένα πραγματικά αδέσμευτο μέσο, το δικό σα μέσο που εσεί φέρατε πρώτο στην αδέσμευτη ενημέρωση χάρη στην αγάπη σα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.